Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έφτασαν τα πρώτα μάρτερ. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση με τις κατάλληλες κινήσεις στέλνει την σοβιετική σαβούρα στην Ουκρανία και παραλαμβάνει τα γερμανικά μάρτερ με ταυτόχρονη αποστολή των σοβιετικών BMP στη Γερμανία, τα οποία θα σταλθούν στην Ουκρανία μέσω Πολωνίας. Γίνεται άμεση παράδοση των μάρτερ και αποστολή των BMP και έτσι δεν δημιουργείται κανένα κενό στην άμυνα των νησιών του Αιγαίου, καθώς το ενδεχόμενο ενός Έλληνο-Τουρκικού πολέμου είναι πάρα πολύ πιθανό. Για όσους δεν γνωρίζουν, κατά τη διάρκεια άσκησης το 2004, σε εκπαίδευση ανθιπολοχαγών πεζικού, έχασαν τη ζωή τους 2 ανθιπολοχαγοί στην διάρκεια της εκπαίδευσης λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας των BMP. Από τότε στην ουσία τα BMP απλά υπήρχαν και συντηρούνταν για την περίπτωση πολέμου. Το 2014 ξεκίνησε η απόσυρσή τους και τα παλαιότερα γίνονταν ανταλλακτικά για τα υπόλοιπα. Έχουν απομείνει περίπου 100 από τα 501 που είχαν αγοραστεί το 1994 και μην ξεχνάμε, δεν ήταν καινούργια και ήταν από τον στρατό του Σοβιετικού Ανατολικού Κράτους της Γερμανίας. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει βάλει τα γυαλιά σε όλες τις προηγούμενες. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.